Φίλοι μας, για αρκετό διάστημα τώρα, στις ανακοινώσεις μας, σας πληροφορούμε για τον επικείμενο χορό του προγράμματός μας και για το μεγάλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα υπάρχει εκεί. Ειδικότερα θα θέλαμε να σταθούμε σε δύο ονόματα που έχουν σφραγίσει με την παρουσία και το ταλέντο τους το μουσικό μας στερέωμα και όχι μόνο της Αμερικής, αφού είναι πασίγνωστοι και στην Ελλάδα. Μιλάμε για τους Χρήστο Λαμπρόπουλο και Κώστα Κολίγα, που για πολύ καιρό τώρα λείπουν από την καλλιτεχνική κίνηση και συγκεκριμένα από τα νεκτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης, όπου είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνουμε και να τους απολαμβάνουμε. Σήμερα τους έχουμε κοντά μας και η πρώτη μας ερώτηση είναι τι έγινε μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχατε στο Silver Screen και πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πρώτον που μας κάλεσε στο πρόγραμμά σας. Είναι αλήθεια, ναι, ότι έχουμε χαθεί για αρκετό διάστημα από τη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, αλλά δεν έχουμε χαθεί και τελείως. Στο Silver Screen ήταν η αρχή που είχαμε δημιουργήσει αυτό το group που λέγεται Power Station Orchestra. Σαν μια αλλαγή. Δηλαδή, τι εννοώ αλλαγή? Να είμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Ενώ το νυχτερινό κέντρο δεν σου δίνει την ευκαιρία να είσαι κοντά στον κόσμο, ενώ αυτό που κάνουμε τώρα που πηγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις φυσικά, βαφτίσεις, γάμους, χοροσπερίδες, είμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Είναι κάτι που μας αρέσει και ίσως μας ταιριάζει περισσότερο από ότι τα νυχτερινά κέντρα. Τι λες εσύ, Κώστα, για αυτό το πράγμα? Μας έπιασε τελείως απροετοίμαστος για αυτό το interview, Νίκο. Εμείς ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε τις λεπτομέρειες του χορού, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μιλήσαμε θα είναι ένα καταπληκτικό το πρόγραμμα. Όλοι οι καλλιτέχνες που θα βρίσκονται εκεί μαζί μας εκείνη τη βραδιά είναι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Φυσικά θα είναι η δικιά μας η ορχήστρα, το Power Station, και πολλές εκπλήξεις, τις οποίες δεν θα σας πούμε γιατί δεν είναι εκπλήξεις πλέον. Δεν θα τα περιμένουμε αυτή τη βραδιά. Ναι, βασικά και εμείς την περιμένουμε αυτή τη βραδιά, όπως και πολλοί από τους φίλους μας, γιατί έχουμε αρκετό καιρό να έρθουμε στη Νέα Υόρκη να παίξουμε. Και ο λόγος είναι ότι θέλαμε να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα αυτά κέντρα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Χρήστο και Κώστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε κοντά μας απόψε. Φυσικά δεν είπαμε πολλά, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για περί του χορού, αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα είστε κοντά μας να πούμε πιο πολλά. Ευχαρίστως. Μια άλλη φορά που θα έχουμε περισσότερο χρόνο και εσύ και εμείς φυσικά. Ευχαριστώ να κρατήσουμε. Το μόνο πράγμα που απομένει είναι να καλέσουμε όλους τους φίλους και οι φίλοι να καλέσουν τους φίλους να έρθουν σε αυτή την καταπληκτική βραδιά που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου. Ελπίζω να μας θυμίσει πολλοί κόσμο με την παρουσία τους. Λοιπόν, παιδιά, και πάλι σας ευχαριστώ που διαθέσετε αυτή τη λίγη ώρα μαζί μας και θα σας δούμε πολύ σύντομα και ειδικότερα στις 28 Ιανουαρίου. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Yeah.
φίλοι μας, άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της, αλλά όπως πάντα μια καινούργια αρχίζει. Ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του όνειρα, τις δικές του φιλοδοξίες και κάθε φορά αυτή την εποχή αναρωτιόμαστε τι θα μας φέρει άραγε αυτή η χρονιά. Μια χρονιά που κουβαλάει μαζί της χαρές και λύπες, επιτυχίες και ατυχίες, γιατί δυστυχώς όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο το τσουβάλι και έτσι δεν είμαστε εις θέση να διαλέξουμε αυτά που θα μας άρεσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αυτά που ο χρόνος θα μας φέρει, ελπίζοντας ότι τα ευχάριστα θα είναι πολύ πιο πολλά από τα δυσάρεστα. Φίλοι μου, ό,τι και να μας έρθει, θα το δεχθούμε βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς άλλωστε, όμως θα ήθελα να κάνω μία ευχή που πιστεύω την ίδια ευχή κάνετε κι εσείς. Να επικρατήσει επιτέλους ειρήνη σε όλο τον κόσμο και οι κυβερνώντες να σταματήσουν να παίζουν πολεμικό σκάκι με πιόνια τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χρόνια σας πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος και ό,τι επιθυμείτε. Φίλοι μας, γεια σας. Σε αυτή την εκπομπή μας έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω μια ακόμη συνεργάτη του προγράμματός μας. Ελπίζω να τη δεχτείτε όπως δεχτήκατε και εμάς όλο αυτό το διάστημα. Σας την παρουσιάζω λοιπόν. Hello, I'm Dorothy Papoutsakis. First, I'd like to thank my friend Nikos Karas for giving me the opportunity to appear on this wonderful program you invited. Hopefully you'll be seeing me more often in the future of this show. I'd also like to wish our friends and viewers the best for the coming holidays. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Hello friends, Christmas is here once again. It is a holiday symbolizing togetherness, love and happiness. A time of the year where sharing and giving from the heart creates a warm atmosphere throughout our homes. It is more than just a day of giving, but also a birthday, the birth of our Christ, celebrated throughout the world. Let's not forget the less fortunate by helping them enjoy this holiday to the fullest. Merry Christmas from our family to yours. Σήμερα έχουμε κοντά μας ένα γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος για πολλά χρόνια τώρα με το τραγούδι του σας κρατά συντροφιά στις όμορφες στιγμές σας. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Χάρη Χρήστου, που με την ορχήστρα του Acoustics είναι μια εγγύηση γλεντιού για σας και τους καλεσμένους σας. Απολαύστε τον. Να μην ξαναπετάξω. Απ' της φωτιάς σου το καπνό. Πάλι ψηλά θα φτάσω. Αγαπητοί φίλοι, βλέπετε μια ακόμα εκπομπή του You're Invited, πώς γνωστό να επιμελείται η Vertu Enterprises και που έρχεται κοντά σας κάθε εβδομάδα την ίδια πάντοτε ημέρα και ώρα. Στη συνέχεια του προγραμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, απολαύστε ένα όμορφο μουσικό βίντεο. Μιλάμε όλη αυτή την ώρα για την προετοιμασία της νύφης, αλλά σε ένα γάμο εκτός από την νύφη υπάρχει και γαμπρός. Γνωρίζοντας ότι ο γαμπρός απαγορεύεται να δει την νύφη πριν από την εκκλησία, τι θα γίνει στην περίπτωση που και ο γαμπρός χρειάζεται τις υπηρεσίες σου? Έρχονται πιο νωρίς ο γαμπρός και κόβει τα μαλλιά του ή χτενίζεται μαζί με το πάρι του.
μέχρι και ξέρουμε τι ώρα έρχεται η νύφη και έχουν φύγει ήδη εκείνοι. Έλενα, από ό,τι γνωρίζουμε, διαθέτεις στο κατάστημά σου και μια σειρά καλλιτικών κατά αποκλειστικότητα. Θα ήθελες να μας δώσεις μερικές πληροφορίες επάνω σε αυτό το θέμα. Όταν αποφάσισα να πάρω αυτή τη σειρά, γύρισα πάρα πολλά και έκανα τεστ πάρα πολλά laboratories και διάλεξα αυτά που έχω πάρει, που έχει μπει το όνομά μου επάνω, που είναι αντιαλλεργικά. Είναι πολύ ωραία στην αίσθηση αφήσεως, το βάζεις στο πρόσωπό σου και ο κόσμος σου τα παίρνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή, πραγματικά για δύο μήνες τα έψαχνα και τα έκανα τεστ. Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχεις στη διάθεση των πελατών σου μία σειρά από φαρμακευτικά παρασκευάσματα που καταπολεμούν την πρόωρη τριχόπτωση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για τους άντρες. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Είναι μία θεραπεία για ανθρώπους που χάνουν τα μαλλιά και αυτή η θεραπεία την κάνουμε στο μαγαζί και πρέπει, δυστυχώς, χρειάζεται πάρα πολύ, τουλάχιστον 2 επισκέψεις τη βδομάδα να έρχεται στο κομμωτήριο για να του κάνουμε εμείς τη θεραπεία. Γιατί αν την πάρουν στο σπίτι, να τους δώσω, έχω σαμπουάν, τα οποία βοηθάνε και να κάνουμε μόνο το λούσιμο και μια ειδική μαλακτική που πηγαίνει μαζί και αυτό βοηθάει. Αλλά η μεγάλη θεραπεία γίνεται στο μαγαζί. Υπάρχει κάποιο καραντί όσον αφορά τα αποτελέσματα? Η εταιρεία μας δίνει καραντί. Δηλαδή ότι αν δεν σταματήσει να πέφτουν τα μαλλιά, ότι παίρνει τα λεφτά πίσω ο πελάτης.